Σε τροχιά υλοποίησης έρχεται το έργο ανακατασκευής του κολυμβητηρίου Χανίων που επί δεκαετίες διεκδικούσαν ο κόσμος του ναυταθλητισμού και η τοπική κοινωνία. Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η παροχή τεχνικής συνδρομής από τον ΟΑΚΟΣ, φορέα υλοποίησης της δημοπράτησης και της εξέλιξης των εργασιών προς το Υπουργείο Αθλητισμού, που είναι ο κύριος του έργου. Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων θα επιβλέπει την πρόοδο των εργασιών. Για όλη τη χανιώτικη κοινωνία και όχι μόνο για την αθλητική οικογένεια της πόλης, είναι σπουδαία μέρα, γιατί ένα πάγιο αίτημα της κοινωνίας σήμερα ικανοποιείται. Είμαστε χαρούμενοι που προχώρησε σε δημοπράτηση το έργο και θα υλοποιηθεί αυτό που περιμένουμε όλοι, να γίνει ένα καινούριο κολυμβητήριο ουσιαστικά, η ανακατασκευή του που θα γίνει και ενεργειακά αναβαθμισμένο και θα γίνει ένα καινούριο κολυμβητήριο για την πόλη μας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, που είναι ενταγμένος στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Αθλητισμού, ξεπερνά τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, είναι θέμα χρόνου η έναρξη της μεγάλης παρέμβασης. Μπαίνει στη διαδικασία του διεθνούς διαγωνισμού. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι σύντομα θα προκύψει ο ανάδοχος που θα αναλάβει την υλοποίηση αυτού του έργου. Τα προβλήματα, τονίζω με έμφαση, έχουν ξεπεραστεί. Η χρηματοδότηση, εξάλλου, είναι εξασφαλισμένη. Ιστορική χαρακτήρισε την εξέλιξη ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, Γιάννης Χήνος. Είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας πολλών χρόνων που αναδεικνύει τα μεγάλα προβλήματα που είχαν οι εγκαταστάσεις. Οι διοικήσεις του Ναυτικού Ομίλου Χανίων περισσότερο από 10 χρόνια προσπαθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Η διοίκηση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης τόνισε πως το έργο είναι σύνθετο τεχνικά και πως στόχος είναι η ταχύτερη ολοκλήρωσή του λόγω του μεγάλου αριθμού των αθλούμενων στο κολυμβητήριο. Στην παρούσα φάση, ωστόσο, αναζητείται λύση για την κάλυψη των ναυταθλητικών αναγκών στα Χανιά το διάστημα εκτέλεσης του έργου. Είναι μεγαλύτερη χαρά για τους αθλητές, τα παιδιά που καθημερινά το χρησιμοποιούν, και τους αξίζει το καλύτερο, και γι' αυτό παλεύουμε, γι' αυτό προσπαθούμε. Ξεκινάει μια δύσκολη επόμενη μέρα, μια μέρα που απαιτεί ιδιαίτερη διαχείριση στο πώς αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα. Οι προσπάθειες για μεταφορά προκάτ πισίνας για να καλυφθούν οι προπονητικές ανάγκες των αθλητών του ΝΟΧ δεν καρποφόρησαν και σήμερα ο Ναυτικός Όμιλος, σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο, εξετάζουν μια μεταβατική λύση.